Στη μία το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τους αναπληρωτές δασκάλους του ΕΣΠΑ έξω από τα γραφεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό να διεκδικήσουν τα εργασιακά, μισθολογικά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα. Η κυρία Διαμαντοπούλου στις αρχές πριν την έναρξη μάλλον του νέου διδακτικού, του νέου σχολικού έτους και μπροστά στον ορατό κίνδυνο των αντιδράσεων του εκπαιδευτικού κλάδου λόγω της μείωσης των μόνιμων διαρρισμών κατά 50% και μείωση των αναπληρωτών κατά 70% και αυτό λόγω της κρίσης και λόγω του σταθεροποιητικού προγράμματος ανάπτυξης, είχε δεσμευθεί, είχε εξαγγείλει την πρόσληψη 15.000 αναπληρωτών και την ταυτόχρονη διασφάλιση των πιστώσεων. Στην πορεία όμως αυτό αποδείχτηκε κοροϊδία, αποδείχτηκε μπεγμός για τον κλάδο, γιατί οι προσλήψεις αυτές πάρα πολλές γίνονται μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, όπου καλούνται οι συνάδελφοι να υπογράψουν συμβάσεις για μας τριτοκοσμικές, χωρίς βέβαια να καθορίζεται και το ύψος της καταβολής, ο τρόπος καταβολής και αν οι αργίες είναι μέσα ή είναι εκτός. Υπήρχε βέβαια και η δέσμευση του Υπουργείου Παιδείας ότι μέχρι 15 Νοεμβρίου θα πληρωθούν, αλλά δυστυχώς αυτό δεν έχει γίνει ακόμα. Με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι να αναγκάζονται να βγαίνουν στην επετία ή να παίρνουν δανεικά ή να παίρνουν δάνεια για να εξασφαλίσουν όλα αυτά τα προστοζήν. Εμείς ζητούμε την κατάργηση του αναπληρωτή. Θα πρέπει επιτέλους να υπάρξει σύσταση οργανικών θέσεων ώστε να υπάρχει μόνιμο και σταθερό εκπαιδευτικό προσωπικό, η άμεση καταβολή των δεδουλευμένων, όχι μόνο στους αναπληρωτές, αλλά και σε όλους τους συναδέλφους, η περιοριακή απασχόληση και όλα αυτά που έχουν να πληρωθούν από το τέλος του 2009. Ζητούμε την απόσυρση των συμβάσεων και τη μετατροπή όλων των συμβάσεων αυτών από τα προγράμματα ΕΣΠΑ σε συμβάσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό, ώστε να υπάρχουν τα ίδια δικαιώματα ασφαλιστικά συνταξιοδοτικά εκπαιδευτικά. Αυτό επίσης που θέλω να πω είναι ότι οι αναπληρωτές είναι ενιαίο αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαίδευσης και πιστεύω πως η Ομοσπονδία έπρεπε να προκηρύξει απεργία όχι μόνο για τους αναπληρωτές του ΕΣΠΑ αλλά για όλους τους συναδέλφους, δείχνοντας έτσι την παράσταση και την αλληλεγγύη μας σε αυτούς τους συναδέλφους. Η απεργία δεν είναι αυτός ο σκοπός, απλώς πρέπει να καταλάβει η κυβέρνηση ότι εμείς δεν φταίμε σε τίποτα και πρέπει να πάρει τα λεφτά όλα αυτά που χάθηκαν από εκεί που πρέπει. Τέλος, ο αριθμός των εκπαιδευτικών που είναι ενταγμένοι στο ΕΣΠΑ είναι μεγάλος, ειδικά στα ολοήμερα σχολεία και στην παράλληλη στήριξη, τόνισε ο κ. Ντούμος. Ωστόσο, οι απεργιακές κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην πανελλαδική απεργία της Αδεδύσης 15 Δεκεμβρίου.